κανονική διάρκεια. Και ο δεύτερο λόγο είναι γιατί έχουμε υποστηρίξει μια καλή ομάδα όπω είναι από όλα στο Κρεσό. Θα προσπαθήσουμε με όλε μα τι δυνάμει να βγάλουμε τον καλύτερο μα εαυτό για να μπορέσουμε να περάσουμε την χώρα το Σαββάτο από την Κρεσό. Μια ποιοτική όσον αφορά την εταιρεία μας στην ομάδα. Προετοιμαζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα για να είμαστε από όλες τις απόψεις έτοιμοι και όπως είπα και πριν να πάρουμε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Επομένως, εγώ σας ευχαριστώ να μην βάζω την αλλάζει οτιδήποτε σε θέματα τακτικής ως προς τον τρόπο να αντιμετωπίσεις αυτή τη ομάδα σε σχέση πάντα με προηγούμενα παιχνίδια? Προσπαθούμε να έχουμε διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε τον παιχνίδιο. Θα είναι νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο που μας πάει. Να βγάλουμε τις ικανότητες μας για να πετύχουμε τον σκοπό. Υπονοείται ότι από όλα θα είναι διαδεδομένο να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή να είναι θετικός, να είναι αρνητικός, αυτό είναι υπονοείται. Μια καλή ομάδα μας είπα πριν και ποιοτική ήταν την δική μου άποψη, της οποίας αρέσει να παίξει ποδόσφαιρο και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές για να κυνηγήσουν και οι δύο ομάδες την νίκη. Κύριε Δαρφού, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που η ομάδα προσπόταν από αποτυχές αποτελέσμα, από ήττα την ΑΕΚ, σε σχέση με αυτήν την εβδομάδα που προέρχεται από επιτυχία του Ολυμπιακού, είναι πιο εύκολο το έργο σας υπομονήσεις? Βλέπετε κάποια αλλαγή? Είστε μια μεγάλη ομάδα και βρίσκουμε τους τρόπους, είτε κάτω από δύσκολες συνθήκες είτε από πιο ευνοϊκές, να προετοιμάσουμε την ομάδα μέσα από δυσκολίες, είτε αυτές που έρχονται από ένα αποτέλεσμα είτε από άλλες συνθήκες όπως απουσίες, τραυματισμούς κτλ. Και προσπαθούμε μέσα από σωστή νοοτροπία να αντιμετωπίσουμε τα πάντα μέσα από ισορροπία, χωρίς να επηρεάζουμε
είμαστε αρνητικά σε υπερβολικό βαθμό μετά από ένα κακό αποτέλεσμα και ούτε να ξεφεύγουμε αν είναι θετικό το αποτέλεσμα. Το έχω ξαναπεί όμως λιώντας η δουλειά του προπονητή την προετοιμασία σε μια εβδομάδα που είναι νικηφόρο από το προηγούμενο αποτέλεσμα είναι πιο εύκολο. Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνατε αναφορά ότι προσεγγίσατε λάθος το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, παρόν την προηγούμενη εβδομάδα, αν κάνατε συγκεκριμένη αναφορά ή να το εξηγήσετε αυτό και τι να περιμένουμε να δούμε το Σάββατο όσον αφορά την προσέγγιση δηλαδή, του αγώνα. Να ετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάλογα με το ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προσαρμόζουμε εμείς το παιχνίδι μας πάντα σε σχέση με τον αντίπαλο. Αυτά που είδα στο γήπεδο και αυτά που κάναμε στο γήπεδο δεν ήταν αυτά που σχεδιάσαμε. Μας έλειπαν σοβαρά στοιχεία που τα είχαμε την περασμένη εβδομάδα και βρήκαμε πολλά και σοβαρά εμπόδια στο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στο τέλος φάνηκε ότι και ατομικά και ομαδικά δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Γι' αυτό αναφέρθηκα με αυτήν την φάση. Ναι, αλλά παίξαν άλλοι το πρώτο παιχνίδι και άλλοι το δεύτερο. Να θεωρήσουμε τούτοι που παίξαν το δεύτερο επειδή καλύτερα, άρα έχουν προβάδισμα στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Κάμε και σημαντικές αλλαγές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σε σχέση με το παιχνίδι με την άλλη. Εάν δω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, σαν θέση θα είχα προχωρήσει τις αλλαγές, είτε μέσα με διάρκεια του παιχνιδιού, είτε από το ξεκίνημα σε μόνο παιχνίδι. Αυτό δεν έχει να κάνει κάτι. Πέρα το γεγονός ότι ο στόχος μας είναι να κερδίζει η ομάδα. Ανεξαρτήτως από τι ξεκινούν, τι μπαίνουν όλα οι εκείνοι έξω. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που έπαιξαν είναι καλύτεροι από τους που αντικαταστάθηκαν. Έτσι και αυτή την φορά είναι έτσι. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Όλοι οι όσοι είναι στην παιδιά είναι όλοι σημαντικοί. Και νομίζω ότι μέσα από την πορεία μέχρι τώρα οι παίκτες το καταλαβαίνουν και το θεωρώ ότι το έχουν εκτιμήσει αυτό, ότι μέσα από την δική τους ατομική προσπάθεια μέσα από την ομάδα που μπορούν να είναι στην αρχική ενδεκάδα. Ο άλλος εσύ τι βάζει ο εκτιμότητας από αυτό που θέλετε είναι βρίσκεται στην περίοδο. Εγώ θα ήθελα να είμαι 100% έτοιμος από την αρχή, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχω ξαναπεί, το έχω σχεδόν σε κάθε εβδομάδα αναφέρει ότι προσπαθούμε τα διακράτη να συντάξουμε για να μας δώσουν βοήθειες σε μικρά διαστήματα μέχρι να μπορέσουν, τουλάχιστον οι δύο, Λευκουνίου και άλλες, μέχρι να μπορέσουν να
επίπεδο. Δεν είχαμε χρόνο, ούτε ήταν σωστή επιλογή να του κάνουμε μια μήνυ προετοιμασία 4 εβδομάδων παράδειγμα και μετά να περιμένουμε να επανέλθουν για ένα. Αυτό ήταν λάθο, επιλέξαμε ένα διαφορετικό τρόπο και ευελπιστώ ότι θα μα δώσουν και βοήθειε και θα φτάσουν παράλληλα σε κάποια στιγμή, αν όχι στο 100%, σε ένα 80% τη πρόταση. Παρόλο, δεν το είδαμε πρώτη φορά, το είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Παρόλο που η ομάδα αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, φτιάχνει ευκαιρίες, θα έλεγα ότι στερεί στην αποτελεσματικότητα και ίσως αυτό να έχει να κάνει με την πίεση. Ίσως να υπάρχει πίεση στο ποδόσφαιρο. Γιατί είδαμε στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα στο κύπελλο που φάνηκε να παίζουν πιο απελευθερωμένα, να μην υπάρχει πίεση. Αυτά όμως είναι μια άλλη επικράτηση. Όπως είναι το πρωτάθλημα και όπως πολύ εύκολα να το αναλύσει τον αφορά στην αθλητική του πλευρά, είναι ένα πρωτάθλημα της άμυνας από την κορυφή μέχρι και το τελευταίο μάτι. Και ένα μηδέν. Κοστίζει. Αν μπορέσει να είσαι αποτελεσματικός και να βάλεις έναν γκολ σε μια μέρα καλή όπως ήταν η περασμένη εβδομάδα και μας ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Αν όμως ο αντίπαλος κυνηγά απλά μην δεχτεί γκολ, τότε αυτό που είπε όσον αφορά την πίεση, προφανώς μπορεί να επηρεάσει σε έναν βαθμό και αυτό είναι φυσιολογικό. Καταλήξατε στον αντικαταστάτη του Εφρέντ. Ναι. Αλλά σταματώ. Γι' αυτό με ρωτήσατε. Ήταν να ρωτήσω να μου πει ποιος εμπόνησε. Άρα, εντάσσιλπα. Εντάσσιλπα, τι λέτε. Ιουβάλ. Να μην ξέρει αυτό. Να βάλει μπροστά. Να ξέρει αυτό, για. Γιατί μιλάμε το κουλτό, μιλάμε το ρωτήσεις. Φέτος κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Αντικατάστατος, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν έχει χάσει ούτε λεπτά. Μας πει έτσι λίγο για τη φετινή του παρουσία. Και αν θέλει να μας πει και ποιο λέξη για την κλίση του. Ποτέ, αν πιένε ώρα σε πατά. Μπορείς να βγάζεις τη σκέψη Μητανιάχου. Και να κατασταθούν για να μην σκεφτούν αγωνιστικά.
εθνική ομάδα του Ισραήλ επίσης τον Πενταγιά. Νιώθετε δικαιωμένο, γιατί έφερετε και μόνο τον ποδοσφαιριστή. Δύσκολες οι εποχές του Ιανουάριου, είναι πολύ δύσκολος με έναν άλλος παίκτη, ο οποίος να σου προσφέρει και μόνο έφερε για να μπορούσε να είναι αργιά τη εθνή. Δεν είναι θέμα δικαιώσεις. Για μένα δικαιώσεις είναι... Ο προπονητές επιλέγουν κάποιους παίκτες, κάποτε περιχαίνεις, κάποτε αποτυχάνεις. Δεν σημαίνει ότι πετύχαμε. Να, αυτό πώς. Θα πρέπει να τελειώσει η σεζόν, να έχει μια καλή παρουσία και να μην στην εθνική να μην λυπεί, αλλά να μας δώσει αυτά που χρειαζόμαστε και αυτά που ήρθε. Εγώ θα είμαι πολύ καλωμημένος. Η κλίση όμως είναι να τελειώσει και αυτό. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι.